Παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας Προκόπη Παυλόπουλο γιορτάζει την Παρασκευή Δράμα την 103η επέτειο της απελευθέρωσής της. Μετά τον πανηγυρικό της ημέρα των Ιερό Μητροπολιτικό Νόη τη της Θεοτόκου και την παρέλαση, ο κύριος Παυλόπουλος επισκέφθηκε το Χειρολίσε. Στη συνέχεια ακολούθησε επίσημο γεύμα, ενώ η αναχώρησή του πραγματοποιήθηκε στις 4 το απόγευμα. Ο εορτασμό τη απελευθέρωση τη δράμα αποτελεί το σύμβολο για να τιμήσουμε του αγωνιστέ μα αλλά και να μιμηθούμε τον ορισμό του. Α αποτελεί και τη δύναμη για να ξεπεράσουμε τα εμπόδια που υπάρχουν, δήλωσε με αφορμή την επέτειο ο Δήμαρχο Δράμα Χριστόδουλο Μαμσάκο. Επιστολή με την οποία ζητεί από το Δήμαρχο Κομωτινέων Γιώργο Πετρίδη να κηρυχθεί ο Δήμος Κομωτινέων ελεύθερη ζώνη από τις Διατλαντικέ εμπορικές συμφωνίες επέδωσε η Ομάδα Πρωτοβουλίας Πολιτών. Αυτό αποκάλυψε μιλώντας στο ραδιοσταθμό της Σέρα ο πρόεδρος του τώρα LP Μπλεκάτσι με αφορμή την εκδήλωση που διοργανώνει την Παρασκευή 8 Ιουλίου στον Πολυχώρο Πολιτισμού Μικρός Διάκοσμος στην παραλία ημέρου του Δήμου Μαρονία Σαπών. Σύμφωνα με την κυρία Μπλεκάτση, μέχρι στιγμή πάνω από 1.800 δήμοι στην Ευρώπη έχουν υπογράψει τη διακήρυξη τη Βαρκελόνη, ενώ στην Ελλάδα 15 περίπου δήμοι την έχουν υπογράψει και ξέρουν τι περιοχέ του από τι αναλόγω συμφωνίες. συμφωνίε. Πλήττονται τα δημοκρατικά δικαιώματα, τα εργασιακά, ο πρωτογενή τομέα που η Ελλάδα προσπαθεί να επενδύσει τώρα τελευταία σε μια προσπάθεια να γίνει επανεκκίνηση τη οικονομία. Το χειρότερο όλων πάντως είναι η δημιουργία ιδιωτικών διαιτητικών δικαστηρίων που προωθείται από τη Συμφωνία, τα οποία θα δίνουν τεράστια ισχύ στις πολυεθνικές ει βάρος των κρατών, ειδικά όσον αφορά στην απέτηση αποζημίωσης τους για διαφυγόντα κέρδη λόγω της καθυστέρησης ή μη διενέργειας επενδύσεων μετά από κοινωνικές αντιδράσεις. Με απλά λόγια, με τη συμφωνία αυτή θα περιοριζόταν σε μεγάλο βαθμό η εθνική κυριαρχία των κρατών, τα οποία θα ευρίσκονταν στο έλεο των επιχειρήσεων. Θα αποτελούσε επιπλέον ένα μεγάλο πλήγμα για τη δημοκρατία και το κράτο δικαίου, οπότε πολύ σωστά εξεγείρον εναντίον τη πολίτες τη Ευρωπαϊκή Ένωση, τόνισε μεταξύ άλλων η κυρία Μπλεκάτσι. Τέλο, ανήγγειλε και τη διοργάνωση δράσεων και εκδηλώσεων ενημέρωση με πρωτοβουλία του Συλλόγου από το Φθινόπορο". Με πορεία σε κεντρικού δρόμου τη πόλη που κατέληξαν στα γραφεία του ΣΥΡΙΖ, όπου παραδόθηκε υπόμνημα με τα αιτήματά του, διαμαρτυρήθηκαν τα μέλη του Συλλόγου Σχολικών Καθαριστριών Ορεστιάδα και Περιφέρεια σήμερα το πρωί, συμμετέχοντα στην πανελλαδική απεργία που κήρυξε η Ομοσπονδία Ιδιωτικών Υπαλλήλων. Μεταξύ άλλων, στο διεκδικητικό πλαίσιο των σχολικών καθαριστριών περιλαμβάνεται η επαναφορά του 10% που μειώθηκε από του μισθού τον περασμένο Σεπτέμβριο η εξασφάλιση μόνιμη και σταθερή εργασία με πλήρη εργασιακά και ασφαλιστικά δικαιώματα, όπω και η ένταξή του στα βαρέα και ανθιγίνα. Καθημερινά αγωνιζόμαστε στην καθαριότητα των δημόσιων σχολείων μέσα σε αντίξουσε συνθήκε εδώ και πολλά χρόνια, προκειμένου μαθητέ, εκπαιδευτικοί και γονεί να λειτουργούν σε ένα και ασφαλέ περιβάλλον, τόνισε η πρόεδρο του Συλλόγου Ειρήνη Κατήρη. Στο πλευρό των σχολικών καθαριστριών βρέθηκε και η Βίτα Λμέευρου, με τον εκπρόσωπό τη Χάρη Κουσινίδη, να δηλώνει ότι είναι αγανακτισμένη με αυτά που συμβαίνουν, βλέποντα καθημερινά τον αγώνα των καθαριστριών. Είναι ντροπή να υπάρχει όλη αυτή η κατάσταση σε ένα ευάλωτο τμήμα του πληθυσμού στι γυναίκε καθαρίστριε. Δεν υπάρχουν καθαρίστρε μόνο στα Υπουργεία και στη Βουλή. Αυτή η κατάσταση δεν πρέπει να συνεχιστεί, σημείωσε ο κ. Κουσινίδη. Ελένη Βιτάλη, Βασίλη Παπακοσταντίνου, Γιάννη Ζουγανέλη, Γλυκερία, Λοκομόντο, Έλενα Παπαρίζου είναι μερικά από τα ονόματα που θα πλαισιώσουν μουσικά το φετινό πρόγραμμα της 22ης Συνάντησης Νέων Άρθρας 2016 στις όχθες του ποταμού Καστανιές, όπου και οι πρωταγωνιστές του φετινού x Factor. Η φετινή συνάντηση θα πραγματοποιηθεί από τις 26 έξω τις 31 Ιουλίου, ενώ και το πρόγραμμα των παράλληλων εκδηλώσεων δίνει την ευκαιρία για δραστηριότητα και ψυχαγωγία σε μεγάλους και μικρούς επισκέπτες της διοργάνωσης, με δυνατότητα συμμετοχή σε παραποτάμιο μαραθώνιο. Το ακριβές πρόγραμμα του φεστιβάλ αναμένεται το ολοκληρωμένο το επόμενο διάστημα. Οι ήδη έχουν ανακοινωθεί οι τιμές εισόδου, οι οποίες είναι ίδιες με τις περσινές, δηλαδή 10 ευρώ το ημερήσιο ειστήριο, 25 ευρώ για το εξαήμερο, 35 για τους κατασκηνωτές, 5 ευρώ για τους άνεργους και παιδιά και 5 ευρώ θα είναι η τιμή εισόδου μόνο για την πρώτη ημέρα του φεστιβάλ.